υπόλοιπο στάδιο έναρξης της νόσου. Το πιο σημαντικό, βέβαια, κατά τη γνώμη μου απ' όλα, είναι το ελαιόλαδο και ο καρκίνος. Γνωρίζουμε ήδη από το 2015 το πώς η ουσία αυτή η ελαιοκαρυφάλη μπορεί να χτυπήσει τα καρκινικά κύτταρα χωρίς να βλάψει τα φυσιολογικά. Έχουμε μελέτη εδώ, βλέπετε, το 2017, πώς η ουσία αυτή χορηγήθηκε σε πειραματόζωα με καρκίνο του μαστού και μπόρεσε να ανασταλεί η εξέλιξη του όγκου, κατά 97% αναστολή της εξέλιξης του όγκου στα πειραματόζωα, καθαρή, ενέσιμη μορφή της ουσίας. Και έχουμε, προσέξτε τώρα, 2019, πριν από λίγες δύο εβδομάδες βγήκε αυτό στη δημοσιότητα, πάλι από Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, ελαιοκανθάλι από το στόμα, φαγόσιμη, όχι ενέσιμη, όχι με περίεργους τρόπους, απλά φαγόσιμη, όπως θα την παίρναμε με το λάδι. Κοιτάξτε εδώ πέρα, αυτός είναι ο όγκος που έχει μπει στα πειραματόζωα. Κοιτάξτε εδώ πώς γίνεται όταν δώσουμε την ουσία, πόσο μικραίνει ο όγκος και πώς πρακτικά εξαφανίζεται όταν τον δώσουμε μαζί με το φάρμακο Λαπατινίβ. Νεότερες εξελίξεις έχουμε για τις θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου. Βεβαίως, είναι πολύ χαρά μου σήμερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα στο φεστιβάλ Ελιά στην Καλαμάτα για να μιλήσω για νέες εξελίξεις που έχουν προκύψει την τελευταία χρονιά πάνω στις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου για την υγεία. Έχουμε αυτή τη στιγμή 4 κλινικές μελέτες που είναι σε εξέλιξη. Οι 3 γίνονται στην Ελλάδα και την Κύπρο και μία γίνεται στις ΗΠΑ. Και πλέον αρχίζουμε και μαζεύουμε πάρα πολύ σοβαρά στοιχεία. Υπάρχει η μελέτη οποία γίνεται στις ΗΠΑ για τις καρδιαγγειακές παθήσεις και υπάρχουν 2 μελέτες σε εξέλιξη που είναι για νευρολογικές παθήσεις, για νόσο Αλτσάιμερ και τις κλίνες κατά πλάκας. Είναι η πολύ τελευταία μελέτη που έχει ξεκινήσει. Και επίσης έχουμε και την κλινική μελέτη η οποία είναι σε εξέλιξη στη Σπάρτη σχετικά με τα θέματα της χρόνιας λεφοκυταρικής λευχαιμίας. Και όπως θα πω και στη συνέχεια στην παρουσίασή μου, έχουμε αποτελέσματα που μας δείχνουν πλέον ότι το ελαιόλαδο δεν είναι ένα απλό τρόφιμο. Το έχουμε που το λέμε αρκετά χρόνια, αλλά πλέον έχουμε πάρα πολύ καλά τεκμηριωμένα στοιχεία που βασίζονται σε πολύ σύγχρονες μελέτες, πολύ σύγχρονα αποτελέσματα. Εκτός από μελέτες σε ανθρώπους, έχουμε και πολύ καινούργια αποτελέσματα που προκύπτουν από μελέτες στις ΗΠΑ σε πειραματόζωα, που επίσης και αυτά θα τα συνοψίσω. Και γενικώς βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος που διεθνής επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει το ελαιόλαδο. Φεύγουμε από το χώρο της κουζίνας και του εστιατορίου και περνάμε σε ένα βαθμό στο χώρο της υγείας και του φαρμακείου. Και αυτό είναι πολύ σημαντική διαφοροποίηση των τελευταίων ετών. Μιλάμε για κατανάλωση ελαιολάδου σε καθημερινή βάση και συγκεκριμένου ελαιολάδου. Αυτό το οποίο μελετάτε είναι η χρήση του ελαιολάδου στην καθημερινή διατροφή, όχι όμως οποιοδήποτε ελαιολάδο. Είναι το ελαιόλαδο, αυτό που ονομάζεται ως υψηλό φαινολικό ελαιόλαδο. Αυτό που έχει αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 7 πλέον χρόνια. Έχουμε που τα λέμε αυτά ήδη από το 2012. Σιγά σιγά τα πράγματα οριμάζουν. Αρχίζει ο καταναλωτής και γνωρίζει πολλά πράγματα. Και πλέον το λάδι αυτό αρχίζει και γίνεται περιζήτητο στις διεθνείς αγορές. Αυτό πώς μπορούμε εμείς ως καταναλωτές να το βρούμε το λάδι το συγκεκριμένο? Αυτό είτε αν αναγράφεται στη συσκευασία, γιατί επιτρέπεται επισήμως να αναγράφεται στη συσκευασία από ό,τι είναι ελαιόλαδο, έχει ισχυρισμό υγείας και είναι υψηλού φαινολικού περιεχομένου, αλλά και από παραγωγούς οι οποίοι έχουν πιστοποιήσει το προϊόν τους και μπορούν να γνωρίσουν στον καταναλωτή, να του εξηγήσουν ότι αυτό το λάδι είναι πραγματικά μια διαφορετική ποιότητα. Δεν μιλάμε για απλά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, μιλάμε για υψηλό φαινολικό και εξαιρετικό παρθένο ταυτόχρονα. Ελαιόλαδο φάρμακο, δηλαδή. Συσσαγωγικά ακόμα, θα δούμε πώς τα πού θα πάει. Σίγουρα αυτή τη στιγμή, όπως θα δείξω κιόλας, έχουμε ελαιόλαδα τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή σε δεκάδες φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Άρα ο χώρος της υγείας έχει σίγουρα ανοίξει για το ελαιόλαδο, δίνοντάς του μια πάρα πολύ μεγάλη υπεραξία. Και ο σκοπός που γίνονται όλα αυτά, όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε τελευταία χρόνια, είναι να βοηθήσουμε να ανέβει η οικονομική αξία του ελαιολάδου για να δώσουμε οικονομική δύναμη στον παραγωγό, ο οποίος μοχθεί για να φτιάξει ένα ποιοτικό προϊόν. Γι' αυτό γίνονται όλα. Αυτή είναι που δεν οξυδώνεται και έτσι μπορεί ακόμα και να έχουμε ψηλή χοληστερίνη. Αν αυτή δεν είναι οξυδωμένη, δεν κινδυνεύουμε να πάθουμε κάποιο έφραγμα ή κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο. Άρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που
προσπαθούμε και μέσω του προγράμματος του Αριστόη να περάσουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις καταναλωτές. Ξέρουμε όμως ότι εκτός από αυτό που είναι επίσημα αναγνωρισμένο, υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες μελέτες που μας δείχνουν ακόμα και απλούστερα πράγματα. Βλέπετε εδώ πέρα πανευρωπαϊκή μελέτη, η οποία έδειξε λάδι ψηλό σε φενόλες αυξάνει την καλή χοληστερίνη, ρίχνει την κακή χοληστερίνη. Λάδι πλούσιο σε φενόλες, τι κάνει, μειώνει τους δείκτες φλεγμονής. Δείκτες φλεγμονής στο CRP, αν πάει κανείς στον καρδιολόγο, θα του πει να μετρήσει το CRP για να δούμε αν έχεις κίνδυνο να πάθεις κάποιο πρόβλημα στην καρδιά σου. Πώς πέφτει το CRP, με κατανάλωση ελαιολάδου πλούσιο σε φενόλες. Αποδεδειγμένο με δύο κλινικές μελέτες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ξανά στην Ισπανία και πανευρωπαϊκή. Όλες δείχνουν το ίδιο συμπέρασμα. Λάδι πλούσιο σε φενόλες μειώνει την αρτηριακή πίεση. Μειώντας την αρτηριακή πίεση και μειώντας την χοληστερίνη, έχουμε πολύ βασική αυξήρα προστασίας της υγείας μας. Κάτι που δεν το πολύ καταλαβαίνουμε. Εγώ πάω στοίχημα ότι αν οι Έλληνες που δεν γυμνάζονται, που καπνίζουν ακόμα, που δεν κάνουν γενικώς προσεκτική διατροφή, αν σταματάγανε το ελαιόλαδο, θα χάναμε 10 χρόνια από το προσδόκιμο επιβίωσης. Σας το λέω αυτό το πράγμα, το νιώθω πάρα πολύ βαθιά, βλέποντας όλες αυτές τις μελέτες οι οποίες έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα. Στους τρεις ανθρώπους θα προσβληθεί από αυτήν την νόσο. Άρα καταλαβαίνουμε τι μεγάλη σημασία έχει να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ή την εξέλιξη μιας τέτοιας κατάστασης. Η ΕΒΕ πραγματικά είναι πάρα πολύ στενάχρονη και πάρα πολύ δύσκολη. Μελέτη λοιπόν η οποία έβαλε ελληνικό ελαιόλαδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ελληνικό ελαιόλαδο ειδικά πλούσιο στην περίφημη ουσία την ελαιοκανθάλη, μπόρεσε να σταματήσει την εξέλιξη της νόσου σε πειραματόζωα. Και δεν μιλάμε για ενέσιμη μορφή ή φαρμακευτική μορφή, μιλάμε για ελαιόλαδο που έμπαινε στη διατροφή των πειραματοζώων για 4 εβδομάδες. Για 4 μήνες. Μέσα σε 4 μήνες τα πειραματόζωα ανέπτυσαν από μόνα τους μεταλλαγμένα ώστε να παθαίνουν Αλτσάιμερ. Μπήκε λοιπόν ελαιόλαδο στη διατροφή τους και σταμάτησε την εξέλιξη της νόσου. Και βλέπετε εδώ πέρα και απεικονίζει στο κεφάλι τους των πειραματοζώων πώς σταματάει η εμφάνιση των πλακών πάνω στα αμυλοειδούς.